Για τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο Θανάσης Αυγερινός. Τα κρούσματα είναι περισσότερα από 10.000. Οι νεκροί βεβαίως στη χώρα παραμένουν αναλογικά λίγοι. Είναι 1.540 οι άνθρωποι που έχουν χαθεί. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Φαίνεται πως ζούμε εδώ μια υποτροπή της επιδημίας. Η νέα έξαρση καταγράφεται από τις στατιστικές. Για τρίτο 24ωρο είναι περισσότερα από 10.000 τα νέα κρούσματα. Η Ρωσία αναδεικνύεται πλέον σε ρυθμούς εξάπλωσης, δεύτερη παγκοσμίως. Δυστυχώς αυξάνονται και οι ημερήσιες απώλειες ζώων. 95 το τελευταίο 24ωρο, ενώ πριν την νέα έξαρση είχαν αρχίσει να μειώνονται. Συνολικά στη Ρωσία έχουν χαθεί μέχρι σήμερα από την πανδημία 1.451 άνθρωποι. Πολύ μακριά βέβαια, όπως είπες, από άλλες μεγάλες χώρες, αλλά δεν θέλει και πολύ να χαθεί ο έλεγχος. Αν συνεχιστεί η χαλαρότητα στην τήρηση των μέτρων της καραντίνας και αυτός ο αυξανόμενος εκνευρισμός που φαίνεται πως υπάρχει στους πολίτες που δεν θέλουν να υπακούσουν στις οδηγίες. Όπως είχαμε μεταδώσει την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός ο Μιχαήλ Μισούστιν δεν είναι απλώς φορέας του ιού, αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και του χορηγείται θεραπεία για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Έχουν χάσει και πολλούς επιφανείς, ανάμεσά τους και τον επικεφαλής του διαστημικού προγράμματος, έναν πολύ γνωστό εδώ μηχανικό, έναν τον 65χρονο Γευγένη Μίκριν. Υπό αυτές τις συνθήκες θα είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Υπάρχουν βέβαια και κάποια αισιόδοξα μηνύματα, επιστημονικές ανακαλύψεις που μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση του ιού. Η τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ που άρχισαν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε εργαζόμενους, επιβάτες και επισκέπτες. Είναι μία πλευρά του μέλλοντος που σίγουρα θα ζούμε όλοι μας το επόμενο διάστημα. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εκεί. Ευχαριστούμε πολύ.